Περισσότερα από 150 εινοποιεί, εκ των οποίων τα 50 είναι επισκέψιμα, εξελίσσονται σε πόλο έλξης στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Σήμερα εδώ παρουσιάζουμε μαζί με όλες τις περιφέρειες της Ελλάδος ως ένα ενιαίο θεματικό προϊόν, γιατί ο τουρισμός δεν γνωρίζει διοικητικά όρια, το θεματικό προϊόν που λέγεται εινοτουρισμός. Έλληνες και ξένοι τουρίστες επιζητούν να μάθουν για την παραγωγή του εινού από τα αρχαία χρόνια έως σήμερα. Είναι στρατηγικός στόχος, αλλά και δεν βοηθάει μόνο στην μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στην περιοχή μας, βοηθάει και στην προώθηση και των ίδιων των τοπικών προϊόντων, μιας και οι δύο βασικοί πυλώνες στην Κεντρική Μακεδονία οικονομίας είναι ο τουρισμός και η αγροτική ανάπτυξη. Αύξηση 10% στον τουρισμό καταγράφηκε το 2018 στους νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ επιμικρύνθηκε η τουριστική περίοδος κατά 30%. Σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε η ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων. Είμαστε η πατρίδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η Πέλα, και σε εκδηλώσεις που κάναμε πάλι με την βοήθεια της Αντιπεριφέρειας Τουρισμού για τον Αλέξανδρο και τον Αριστοτέλη, αναπτύχθηκε ακόμη και αυτός ο τομέας από την εποχή εκείνη. Χαίρομαι λοιπόν για αυτά τα οποία παρακολουθώ. Νομίζω ότι πρέπει να βοηθηθεί αυτός ο τομέας, διότι όπως ήδη έχει υποθεί, δίνει πολλά πλεονεκτήματα στην εν γέννη προώθηση του τουρισμού. Ωστόσο, με επιφυλακτικότητα αντιμετωπίζει τη νέα τουριστική σεζόν ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής. Και βεβαίως η πολιτική κατάσταση επηρεάζει τον τουρισμό. Είναι σημαντικό το γεγονός να υπάρχει ηρεμία στη χώρα. Είναι σημαντικό το γεγονός να μην έχουμε μπροστά μας εκλογικές αναμετρήσεις επαναλαμβανόμενες. Είναι σημαντικό το γεγονός να έχουμε στραμμένη την προσοχή μας μονάχα σε αυτό που επιθυμούμε, δηλαδή τι, μια τουριστική σεζόν με ηρεμία, ησυχία, με όλα τα, όσο γίνεται τουλάχιστον, τα θέματα λυμένα. Άρα θέλουμε να πιστεύουμε πως εάν η χρονιά κυλήσει ομαλά, θα είναι τουλάχιστον όπως η περσινή, η οποία δεν ήταν άσχημη, θα πω εγώ, δεν ήταν ίσως όμως αυτό που περιμέναμε μετά την πολύ καλή χρονιά του 2017.